αφήνει στο πόδι τον κύριο Θοδωράκη. Παρόλα αυτά θα απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε, διότι η τοποθέτησή του ήταν μία ακόμα συνηγορία στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, σας άκουσα με προσοχή, μην διακόπτετε. Σας έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός, δεν χρειάζεται εγώ να αντιδικήσω μαζί σας. Για άλλη μια φορά, ήρθατε εδώ για να σκηνοβατήσετε ανάμεσα σε έναν λόγο που φαντάζει λόγος σοβαρός, τεκμηριωμένος και ήρεμος και στο λαϊκισμό. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Θοδωράκη, υπερψηφίσατε κι εσείς αυτή τη διάταξη. Την τροπολογία, τη φοβερή και σκανδαλώδη, την οποία φέραμε και μάλιστα χωρίς να έχει καταλάβει κανείς τίποτα, για να ανοίξουμε δίθεν παράθυρο για τους πολιτικούς σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Την υπερψηφίσατε. Παρόλα αυτά, ήσασταν από τους πρώτους το ποτάμι που έβγαζε ανακοινώσεις επί τρεις μέρες ακραίου λαϊκισμού, καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ, όπως φυσικά και ο κύριος και η Νέα Δημοκρατία, του κύριου Μητσοτάκη που το έβαλε σήμερα στα πόδια, και το ΠΑΣΟ. Ναι, εσείς δεν ψηφίσατε γι' αυτό. Γι' αυτό εσείς τουλάχιστον έχετε μια σταθερή θέση. Και η Ένωση Κεντρών που επίσης κατήγγειλε στο παρόν, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς που υπερψηφίσατε, ώστε να μην συμβαίνει τίποτα, βγήκατε τις επόμενες μέρες για να σύρετε κι εσείς, μην χάσετε, το χορό του λαϊκισμού. Να λοιπόν ποια είναι η αριστερά. Θέλει να ευνοήσει τη δυνατότητα να έχει offshore, διότι κάποιος κρύβει. Και ήρθατε σήμερα εδώ ως συνήγορος του Απόντος για να μας πείτε τι. Ότι ήταν ορθή εκείνη η τροπολογία την οποία ψηφίσαμε και τώρα κάνουμε λάθος γιατί κάνουμε υπερβολή. Τότε γιατί επί τρεις μέρες μας καταγγείλατε. Τι ακριβώς έρχεται να μας πείτε. Και έρχεστε και μας λέτε, κύριε Θοδωράκη, ότι θα καταπέσει. Ακριβώς διότι είναι υπερβολική. Και αναρωτιέμαι ποιος θα προσφύγει για να καταπέσει. Κάποιος από εδώ. Αλλά ενώ μας λέτε ότι θα καταπέσει αυτή η ρύθμιση που φέρνουμε εμείς σήμερα για να αποκαταστήσουμε την τιμή και την υπόλοιψη του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό λέω ότι μπαλαντζάρετε, σκηνοβατείτε ανάμεσα στη δήθεν σοβαρή πολιτική κριτική και στο λαϊκισμό, καταθέτετε και τη λαϊκίστικη πρόταση να αφαιρέσουμε και τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να έχει και λεφτά στο εξωτερικό. Αυτό δεν θα καταπέσει. Δεν θα καταπέσει, γνωρίζετε σε πού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας λέτε να μην έχει δικαίωμα κάποιος που σπουδάζει το παιδί του στο εξωτερικό να έχει χρήματα σε κάποια τράπεζα εκεί. Αυτό δεν θα καταπέσει. Αλλά θα καταπέσει η πρόταση η οποία καταθέτουμε εμείς για να φύγει κάθε, μα κάθε υπόνοια πάνω από το πολιτικό σύστημα. Κύριε Θοδωράκη, σας βλέπω ότι θέλετε να απαντήσετε, μπορείτε να απαντήσετε όσο θέλετε. Ένα πράγμα εγώ θα πω και δεν θα ξαναμιλήσω. Αυτή εδώ η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχθούμε μίγα στο σπαθί μας σε θέματα ηθικής. Σε θέματα ηθικής, μίγα στο σπαθί μας. Το ηθικό πλεονέκτημα, το παλιό πολιτικό σύστημα, ούτε σε 40 χρόνια δεν μπορεί να το ανακτήσει από εμάς.